Αγαπημένο στο YouTube επέστρεψε. Τι εννοείς να είμαι αγαπημένο στο YouTube? Καλησπέρα Σάρκας Baby, εδώ τι λέει ρε τσάκαλοι, ελπίζω όλοι μα όλοι να είστε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Είναι το επεισόδιο «Ο Σάρκας κάνει ό,τι του πίσω σαν Ανδρέας» και αυτό είναι το δεύτερο μέρος που θα κάνω πάρα πολλά πράγματα που μου λέτε εσείς. Έχω πάει στο προηγούμενο βίντεο, έχω δει κάποια από τα σχόλια και θα δω τι είναι εφικτό να κάνω για αυτή τη στιγμή. Εδώ είμαστε. Παίξε ξύλο με μπάλας. Γιατί όχι, θα βγω και θα παίξω με τα χέρια χωρίς όπλα για να δούμε τι μπορώ να κάνω. Ήταν εδώ έξω και μπήκα μέσα γιατί με πυροβολούσανε. Νάτι, εδώ είναι δύο μπάλας. Πάω να παίξουμε ξύλο. Όχι όπλα, μπρο. Αντρικά. Ας ελπίσουμε πως δεν θα τα καταφέρει. Έβγαλε κι άλλο τον γκλοκ, ρε. Μπρο, μπρο, μπρο. Μπρο. Αντρικά. Αντρικά. Ας... Ω, θα με σκοτώσει, θα με σκοτώσει. Το ξύλο βαράει. Με έκανα ρεζίλι ρε μπρο. Πρώτη πρόκληση και γίναμε ρεζίλι. Πάμε, θα βρω άλλους μπάλες να παλέψω. Το θέμα είναι ότι έκανε προς τα πίσω. Για φέρε λίγο τη μηχανή σου μπρα. Για πάμε από εδώ, για πάμε από εδώ λίγο. Να βρω μπάλες οι οποίοι δεν θα με σκοτώσουν. Είναι fail από την πρώτη πρόκληση, δεν είναι δυνατόν. Είναι τρεις. Τι τρεις. Είναι πολύ. Για να δούμε, θα βγάλουν όπλα, ας με σκοτώσουν. Όχι απλά βγάλαν όπλα. Όχι απλά βγάλαν όπλα. Ε, παιδιά δεν πάει άλλο. Εντάξει, είμαι στη γειτονιά τους εδώ. Είναι γεμάτο με τέτοιους. Έφυγες κι εσύ. Έστω ένα μπάλας να βρω. Ένα μένανε. Μπάλας είναι. Δεν θα του βγάλω καθόλου όπλο. Βέβαια θα βγει άλλος από πίσω. Που είναι κι αυτός μπάλας. Δεν θέλω να μάξω την μπρο. Νάτος. Ένας τίμιος. Για πάμε λίγο. Ωραία, δεν ανακατεύεται κανείς. Άντε γεια. Τα πάμε μπρα. Πάει αυτή η πρόκληση. Για να δω τι άλλο από όλα αυτά που μου έχετε πει μπορώ να κάνω. Το επόμενο που μου είπατε είναι να πάω 6 αστεράκια, αλλά να είμαι με μηχανή, όχι με BMX. Να ξέρετε πως είναι σχεδόν βέβαιο ότι με τη μηχανή θα με ανατινάξω σε 2 λεπτά. Άρα πάμε μπαμ μπαμ να πάρω εγώ την energy. Επίσης μου είπε κάποιος να κάνω τα αστεράκια, τα 6, να τα κάνω απλά με pistol. Ευκολάκι κι αυτό. Εξάλλου με pistol τα έκανα στην αρχή. Ωραία η κολόνα. Έχω λοιπόν την energy, φύγαμε για το τμήμα να κάνω 6 τα αστεράκια με πιστόλι, να μην το ξεχάσω αυτό, με πιστολάκι. All time classics. Πόπο έχω καιρό να την πάρω ρε την energy. Η αλήθεια είναι δεν νομίζω να αντέξω πολύ ρε τσάκαλι με τη μηχάνη, πάρα πολύ δύσκολο. Θα δείξει. Πάμε χεράτη, all time classics, εννοείται με τα χέρια. Γεια σας παιδιά, τι λέει, πώς πάει η υπηρεσία, πώς πάει η βάρδια, όλα καλά. Ήρθα πάλι να κάνω το χαμό. Είναι πολύ σήμερα, δεν ξέρω τι φάση. Μήπως έχει μαθευτεί για μένα ότι θα κάνει επεισόδιο. Πάμε μόνο πιστολάκι, ξεκινήσαμε. Hitman φάση. Τι έγινε παιδιά, έχετε εκπαίδευση σήμερα και δεν τόσο πολύ. Σιγά σιγά βγαίνουν πολλά challenges. Few moments later. Αν νομίζεις πως θα γλιτώσεις, αν νομίζεις πως θα γλιτώσεις, μάν μου. Λοιπόν, το κολπάκι μας, βγαίνεις έξω, μπαίνεις μέσα. Παιδιά, συγγνώμη λες, πρέπει να ξαναμπω, να τελειώσω κάτι δουλειές. Πεθάνω πριν πάω 6 στεράκια. Σε πόσα επεισόδια έχω πάει 6 στεράκια. Πρέπει να πάρουμε από κάτω το, πώς το λένε, το αλεξίσφαιρο. Έλα, έλα, μπες. Πρέπει να τα κάνουμε 6. Μάγκες, ελάτε, πού είστε. Πού είστε, ρε. 2000 years later. Να τα. 6-6, οκ. Okay. Θα ελπίσουμε πως θα καταφέρω έστω να ανέβω στη μηχανή. Γιατί μπήκα μέσα με τα λουλούδια, ρε. Βγες, βγες. Ναι, πλέον μπορώ να το βγάλω γιατί έτσι κι αλλιώς πήγα 6 με την αξία μου. Ποιος το σκέφτηκε αυτό, ρε. 6 αστεράκια λέει με μηχανή, ρε. Ρε είστε καλά. Πώς κατάφερα να ανέβω στη μηχανή με 6 αστεράκια. Όπου θα μου ρίξω μια ρουκέτα είχαμε. Μήπως έπρεπε να πάρω κανένα κροσάκι για να τρέχω πάνω στα βουνά. Για να δούμε πώς θα αντέξω παρόλα αυτά. Πήρα και την energy που είναι γρήγορη. Ο χαμός από τα tanks. Το πώς μου είναι να φύγω για Σαν Φιέρο. Για να δούμε να τα καταφέρω. Είναι λες και γίνεται πόλεμος και το μεταξύ κυνηγάνε μένα ρε. Καμιά αίσθηση. Κοίτα εδώ.
Ο χαμός. Τουλάχιστον τώρα δεν έχω βάλει. Δεν ξέρω αν θα βγει αυτό πρώτο το επεισόδιο. Ένα επεισόδιο που έχω βάλει να με κυνηγάνε και πεζοί με εξαστεράκια. Είχαμε. Αυτά πρέπει να τα τελειώσω κάποια στιγμή εδώ τα φορτηγά. Λογικά σήμερα θα κάνω live. Λογικά πάντα. Όπα, όπα, μου φέρθηκε άτιμα. Μου φέρθηκε άτιμα ο μπρα. Τους έχω ξεφτυλίσει, δεν το περίμενε και με τη μηχανή. Τους έχω ξεφτυλίσει. Πείτε μου αν τους ξεφτύλισα ή όχι, κάτω. Επίσης, άσχετο, αν θέλετε να με βοηθήσετε, μπορείτε να βάλετε support creator Sarkas 26 για να είσαι ωραίος και να μετράς. Πώς μου ήταν αυτά στο Σαν Φιέρο, αλλά είχαμε. Πλέον γίνεται κατά δύο. Όπα, εδώ είναι νερά. Δεν θέλουμε να μπει μηχανή μέσα στα νερά. Θα στρατώ, ρε μπρο, όχι ρε μπρο. Θα με κλείσουνε τώρα, κοίτα εδώ ρε. Μπήκα από κάτω. Δεν ήθελα να κάνω κάτι τέτοιο εννοείται όμως, αλλά έγινε. Δεν μας άνε μία ρε, τα τάξη να πέσει εκεί πάνω μου. Δεν ξέρω πόση ώρα με γενικάνε, αλήθεια. Πίστευα ότι με το που βγω θα μου ρίξει μια γωνιά ένας αστυνομικός και είχαμε ρε. Δεν ξέρω ρε φίλε γιατί δεν μου ρίχνουν ρουκέτα με το τάγκ. Ρε είναι λες και απλά πηγαίνω τη βόλτα μου. Μπορώ απλά να πάω να πιω τον καφέ μου για αυτή να είναι με τα tank sex. Μη μου πείτε γιατί πήρες την energy. Πιστέψτε με θα ήταν καλύτερο να πάω ένα κροσάκι. Γιατί δεν έχεις σχέση μηχανή αλλά εγώ που είμαι ένας legend. Ποιος άλλος θα μπορούσε να τα κάνει όλα αυτά. Τώρα θα με πιάσει, θα με πιάσει. Ούτε καν. Ωχ. Με στρίμωξε. Αλλά είχαμε. Τα λέμε μπρά. Τα πάμε. Όπα νόμιζα ότι με έριξε. Τίμιος, είναι ο μόνος που κατάφερε να με ρίξει. Αλλά εγώ, σαν να παίρνω τη μηχανή μου. Τα λέμε. Γεια σας, μάγκες. Όχι, όχι. Καλά, έχω και τέρματα bike skill που σημαίνει ότι η ισορροπία μου είναι άριστη. Με ρίχνουν πάρα πολύ δύσκολα. Με το BMX παίζει να με είχαν πιάσει. Λοιπόν, επειδή βαρέθηκα, μπορείτε να φανταστείτε πόση ώρα είμαι. Θα του πάρω το tanks. Άντε πάλι στη μηχανή. Το tanks πάρ' του ρε μπρο. Ρε, είναι εδώ. Είναι εδώ πόση. Κοίτα, θα ανεβαίνεις στη μηχανή, δεν θα μπαίνεις στο tanks. Μπες στο tanks ρε μπρο. Βάζει στοίχημα, θα πάει στη μηχανή. Εντάξει ρε. Μόνο έτσι μπορούν. Τώρα μπήκε ρε, δεν το πιστεύω. Άκρη, 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 άκρη. Το πήρα, δεν ξέρω πως. Οι ελπίδες μου είχαν τελειώσει, δεν πρόκειται να τους πάρω το tanks. Απλά ήθελα να το πάρω όμως. Είναι καλή φάση να ξέρετε ένα κολπάκι, να το πας σε 6 αστεράκια, να πάρεις το tanks και να το βάλεις στο γκαράζ, σε ένα σπίτι. Εγώ το πήγαινα στο σπίτι του CJ και να το έχεις εκεί, αποθηκευμένο ένα tanks και να βγαίνεις όποτε θέλεις και να τα κάνεις όλα κομμάτια, να γυρνάς πίσω να κάνεις save και να σε αφήνουν και τα αστεράκια και να γεμίζεις respect αν το έχεις τέρμα. Είναι ένα κολπάκι. Σιγά που θα ανέβει εδώ. Shit. Πάμε πόλεμο. Έλα φιλαράκι μου, καλό. Πάμε βολτούλα όλοι μαζί. Πάμε τσακάλια, πάμε, ναι. Με σπρώχνει ο άλλος από πίσω, ρε. Τέσσερα τάγκς έχουν έρθει για μένα, ρε. Okay. Εντάξει, αυτό θα είναι και το τελευταίο επεισόδιο που θα κάνω τέτοια με την αστυνομία για αυτά. Πάντως είναι πόση ώρα που δεν με έχουν πιάσει. Θα έπρεπε να με είχαν πιάσει. Θα σπαμάρω εγώ εδώ. Παίζει να... Ας γίνει ο χαμός. Κοίτα εδώ, εδώ τι έχει έρθει. Όπα! Με ρίξανε, οκ, οκ. Θα κάτσω να πεθάνω εδώ. Έλα, σκότωσέ με. Σκότωσέ με σου λέω, τι θέλω πια αυτή τη ζωή. Πρέπει κάποια στιγμή να με πιάσουν και αυτοί οι κακομύριδες, εντάξει. Τους έχω εκθέσει απείρως. Πρέπει να ανέβουμε εδώ πάνω. Για να ανέβεις εκεί πάνω, φίλε, είναι πίκρα. Πάμε όμως. Το έχω. 2000 years. Από πόση ώρα έφτασε επιτέλους πάνω στο βουνό με το κροσάκι μου και μου είπε κάποιος φίλος, κάποιος τσάκαλος, θα έχω βάλει τα σχόλιά σας λογικά. Αν δεν βαρεθώ θα τα έχω βάλει. Θα πάρω όση φορά μπορώ. Και νομίζω εδώ πέφτει με το backflip. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος, κάτι τέτοιο. Νομίζω.
Δεν θα πάρει πάρα πολύ φορά, αλλά θα πέσω έτσι από εδώ, δεν πειράζει. Και άρα θα πεθάνει κιόλας, έτσι είχαμε CG. Ναι, ούτε καν ρε, ούτε καν. Είχαμε. Αυτό ήτανε. Okay, δεν ξανανεβαίνω εκεί, τσακαλί, ξεχάστε το. Subscribe, γιατί θα με βοηθήσεις πάρα πολύ να φτάσεις στο στόχο μου, που είναι οι 2.500. Like αν σου άρεσε το βίντεο. Ρίξε και μια ματιά στο TikTok, που και εκεί οδεύουμε προς τα 10K. Είμαστε κοντά. Τι να λέμε τώρα, είμαι σίγουρος πως θα τα φτάσουμε. Μέχρι το καλοκαιράκι θα είμαστε 10K. Εγώ το πιστεύω πάρα πολύ. Αυτό ήταν το βίντεο. Ευχαριστώ αν παρακολούθησες μέχρι εδώ. Μέχρι την επόμενη φορά, εμείς τα λέμε. Υπάρχουν στη ζωή πράγματα που απολαμβάνεις, όμως τα εκτιμάς όταν τελικά τα χάνεις. Όταν τα αφήσεις, όταν θα φύγουν, τότε θα νιώσεις πάλι σώματα να σμίγουν. Τότε θα δεις τους ουρανούς να σου ανοίγουν.